κρίμα. Ξεκινάω. Όπα. Παιδιά, για τώρα πάει, έφυγε όλη η έμπνευση. Όποτε θες. Τι, δεν με έχεις. Σε ωραία. Λέσουν λίγο χαμηλά. Έλα. Λοιπόν, Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης, ένας άνθρωπος που πάντα θα θυμάμαι τα γενέθλιά του. Γιατί έτσι, γιατί. Γιατί άραγε. Γιατί σ' αγαπώ, γιατί, τι εννοείς. Γι' αυτό. Έχεις μία μέρα πριν από μένα γενέθλια, έτσι. Μία μέρα είναι πριν. Είναι ένα πράγμα, μια πληροφορία που την πήρα πριν το Φουμπού, να σου πω την αλήθεια, και μου την έδωσε μια κυρία για την οποία σε έφερα εδώ. Ηλιόλουστο και ηλιολουσμένο. Η Μαρία Παπαγεωργίου έφτασε σαν πληροφορία ύπαρξης σε μένα, πλάι στο όνομά σου, όταν η Μαρία μου στείλε ένα email, τότε που ήμουν στο δεύτερο πρόγραμμα. Πόσα χρόνια πριν είναι αυτό? Θα μου βάλεις μαθηματικά τώρα. Είναι 12-13 χρόνια. Ήτανε πιστεύεις. Περίπου, για να το κάνω πιο εύκολο, 2005-2006. 5-6, ναι. Πάντα, τα έχω πει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Και τι σου έλεγε αυτό το mail? Πολύ ευγενικό κορίτσι και μου είπε, γράφουμε κάποια τραγούδια μαζί με τον Αλέξανδρο Εμμανουηλίδη και θέλουμε πολύ. Αυτό το πολύ γλυκό mail που παίρνω συνήθως. Τεράστια ευγένεια. Και να σου πω την αλήθεια, γι' αυτό λίγο ασχολήθηκα παραπάνω. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μου το έστειλε. Και έτσι σας γνώρισα. Χαίρομαι λοιπόν για αυτό το mail που εστάλθηκε. Και εγώ χαίρομαι και αν είμαι για κάποια πράγματα περήφανος, είναι για αυτό το mail. Λοιπόν, εσύ πότε τη γνώρισες τη Μαρία? Βλέπεις, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Ήταν μετά τον πρώτο μου δίσκο, με το που βγήκε περίπου, πρέπει να ήταν το 7. Άρα αποκλείεται να σου στείλε το mail, όπως είπαμε, το 6, ήταν μετά το 7. Ναι. Άρα πάλι 12 χρόνια, εντάξει, καλά, μέσα έχω πέσει. Ήταν τότε που έψαχνα τρόπο να βγω στα λαϊβάδικα των Αθηνών με το προσωπικό μου υλικό, έψαχνα μπάντα. Μετά τη μικρή Άρκτο ήταν, έτσι. Η Άρκτο ήταν το 4, ήταν το 4. Η δεύτερη, ναι, μετά ακρόαση. Έγινε ο δικός σου δίσκος. Ο δικός μου βγήκε το 7, mm-hmm. Και τότε 7 με 8 ξεκίνησα. Την άκουσες πρώτα τη Μαρία ή την γνώρισες σε φάση φιλικό και μετά την... Τη Μαρία δεν την είχα ακούσει, την είχαν ακούσει φίλοι μου. Ναι. Συγκεκριμένα ο κιθαρίστας μου τότε, ο Γιάννης Ομπούρας, και μου λέει θα φέρουμε τη Μαρία. Λέω να φέρουμε τη Μαρία. Και η αλήθεια είναι ότι ήρθε σε μια πρόβα και εγώ δεν είχα το καθαρό μυαλό να την κρατήσω. Δηλαδή σε εκείνη την πρόβα... Α, ναι. Ναι. Ισχύει αυτό. Το παίρνω όλο πάνω μου. Ναι. Δεν ξέρω, έφταιγαν οι συνθήκες, έφταιγε και η Μαρία. Και δεν ξέρω, δεν ξέρω. Φαντάζομαι θα έχει έρθει με αυτό το πολύ μαζεμένο πάντα έχει και δεν σου κάνει λίγο την προσοχή. Μέχρι βέβαια να ανοίξει το στόμα της, γιατί... Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, άμα δεν τη δεις τη Μαρία σε live... Ναι, αλλάζει όλη, έτσι. Ναι. Mm. Και εγώ φαντάζομαι ότι ήρθε εκεί, δεν συνεργαστήκαμε. Μετά από λίγο καιρό μου λέει ο Ηλίας ο Βαμβακούσης, θα πάρω τηλέφωνο μια κοπέλα να στη γνωρίσω, γιατί ψάχνεις τραγουδίστρια. Υπάρχει... Και παίρνει τηλέφωνο πάλι τη Μαρία και μιλάω εγώ και λέω, έλα Μαρία, είμαι ο Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης και θέλω να σε ακούσω. Λέει, Αλέξανδρε, με έχεις ακούσει ήδη. Έχω έρθει. Την έχω ήδη στα αυτιά μου. Τον τρόπο που στο είπε. Δηλαδή. Ναι, 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 χτύπησαν καμπανάκια εκεί. Οπότε ντράπηκα, δεν την πήρα και μετά τη συνάντησα πλέον στη Μικρή Άρκτο. Mm-hmm. Αυτή ήταν στην τρίτη ακρόαση. Ναι. Η οποία δεν έβγαλε κάποιο αποτέλεσμα τελικά. Αλλά έβγαλε αυτή τη συνεργασία. Μας γνώρισε δηλαδή εκ νέου ο Καρασούλος. Ναι. Θυμάμαι να τραγουδάει, να τη βλέπω πρώτη φορά να τραγουδάει δίπλα μου στον Ιαννό, στην παρουσίαση του δίσκου μου. Και πραγματικά έπαθα πλάκα. Δηλαδή ήταν άλλο πράγμα εντελώς. Ναι. Έλεγε τότε το Glory Box των Portishead. Τον Portishead, ναι, στα live της. Και θυμάμαι είχε πέσει και κάτω στο τέλος τη μεγάλη την κορώνα και είχα ενθουσιαστεί εγώ και μετά λέω εντάξει. Μας το έβαλε. Έχω υπογραφεί αυτό και στα 103,7 τραγούδια. Σωστά, σωστά. Το Glory Box. Τέλεια εμπειρία. Και μετά μας έβαλε ο Καρασούλος σε μια διαδικασία να γράψουμε τραγούδια μαζί, να τις γράψω τραγούδια. Η γνώμη μου για σένα τώρα, για να φτάσουμε λίγο στη γνώμη για τη Μαρία, σε αυτό το πολύ κλειστό, σε αυτήν την πολύ κλειστή μουσική πραγματικότητα που υπάρχει εκεί έξω, την οποία την κουβεντιάζουμε πολύ συχνά, ναι, και για την οποία δεν χρειάζεται να ευθύνεται κάποιος. Συνήθως ψάχνουμε αν ευθύνονται οι ακροατές, αν ευθύνονται, ναι, οι τραγουδοποιοί. Υπάρχει μια συνωμοσιολογία. Όλοι φταίνε από κάπου, τα ραδιόφωνα, όλοι φταίνε από κάπου. Αλλά σε αυτόν τον πολύ κλειστό κύκλο, και αυτό που λέω συχνά, είναι ότι όπως εγώ τα αγαπημένα μου τραγούδια. Δεν τα άκουσα στο ραδιόφωνο. Τους αγαπημένους μου καλλιτέχνες. Και από πιο παλιά. Ναι, ως ακροατής. Δεν τους άκουσα τόσο στο ραδιόφωνο. Ναι. Θέλει ένα προσωπικό και κόπο ψάξιμο, και ένα ψάξιμο για να ανταμώσεις αυτό που θες.
Εγώ λοιπόν που συχνά μπορώ να γράψω κάποιο κείμενο και να πω είναι ότι συμβαίνουν και έχουν συμβεί πράγματα αυτή τη δεκαετία στη χώρα που θα σκάσουν μύτη μετά από χρόνια ότι έγιναν και θα πούμε όλοι θα είχαμε σοβαρολογείς. Στα... Ναι, μια τέτοια διαδικασία. Η Μαρία ευτυχώς το έχει κλείσει αυτό, έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και γίνεται όλο και περισσότερο μόνη της μια ιστορία πολύ συγκεκριμένη για το ελληνικό τραγούδι. Ναι, είναι για τραγουδοποιούς όμως που έχουν κάνει ένα τελείως δικό τους πράγμα, που είσαι εσύ, που είναι ο Ορέστης, ο Ντάντος, που είναι ο Κάπα, που είναι ο κύριος Κάπα. Είναι πολλά τα ονόματα. Που μπορώ να σου πω, ναι, τώρα μου έρχονται κάποια πράγματα, αλλά που είστε τραγουδοποιοί και άνθρωποι που θα σας φάνε στη μάπα σε εισαγωγικά, όταν αργά ή γρήγορα. Πώς δέχεσαι όλη αυτή την μετάβαση της Μαρίας σε ένα ευρύτερο κοινό που την αγαπάει επίσης έτσι, και την αποδέχεται. Δηλαδή τώρα στα live του Σταυρού που πας. Πάω με τεράστια χαρά και με καμάρι. Πάω και κάθομαι και ακούω τα τραγούδια μου τραγουδισμένα και από τον κόσμο. Ερμηνευμένα, άψογα. Και με έναν άνθρωπο που έχει, από έναν άνθρωπο που έχει ικανότητα να τα περάσει στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καμιά φορά εμείς οι τραγουδοποιοί είμαστε λίγο πιο κλειστοί στο δικό μας κόσμο, στο περιβάλλον μας, στο εγκεφαλικό. Δεν είναι πάντα εύκολο να περάσεις το προσωπικό σου βίωμα στον απέναντι. Ενώ η Μαρία το καταφέρνει πολύ καλά αυτό και σου λέω, πάω και ακούω με μεγάλη... το απολαμβάνω. Εγώ αυτό που της έχω πει και κατάλαβε το εννοώ, γιατί το έχω πει τελείως προσωπικά, είναι ότι ποτέ δεν θα ήθελα να δουλέψω, γιατί με μια δουλειά παραγωγού ή τέλος πάντων οποιοδήποτε ανθρώπου μπορώ να βοηθήσω σε ένα πρόγραμμα, γιατί είναι από τα πράγματα στη μουσική που θέλω να κρατήσω καθαρά την ιδιότητα του ακροατή. Γιατί δεν μπορώ να βρω τον λόγο και δεν μπορώ να βρω τον λόγο γιατί μιλάμε για μαγεία όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, που η Μαρία μπορεί να με συγκινήσει σε ένα τέταρτο σενάριο. Δεν χρειάζεται να βρεις το λόγο. Πρέπει να το αφήνουμε. Ναι. Κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήνουμε και λίγο μυθοποιημένα. Συνεχίζει να το κάνει μετά από τόσα χρόνια που την ακούω. Συνεχίζει να το κάνει όλο και περισσότερο καθώς μεγαλώνω. Πιστεύω ότι έχει την ιδιότητα να αγαπάει πιο πολύ την τέχνη της από ότι τον εαυτό της και αυτό δημιουργεί ένα πολύ ωραίο κλίμα στα live. Νομίζω αυτό που είπες είναι η απάντηση. Γιατί ξέρουμε πολλούς ανθρώπους και οι δύο που μπορεί να αγαπάνε την εικόνα τους λίγο περισσότερο και από ό,τι την τέχνη. Και εκείνους τους ίδιους από ό,τι την τέχνη τους. Και ότι επί της ουσίας ένα παράδειγμα που δίνω σε παιδιά που μου στέλνουν demo και αυτό είναι ότι η Μαρία γίνεται ένα όργανο μαζί με άλλα 5, 4, 6 που την ακολουθούν σε μια σκηνή. Δεν είναι η Μαρία ναι. Και κάποιοι που παίζουν μαζί. Αυτή η ευγένεια που έλεγε στην αρχή υπάρχει και στον τρόπο που ερμηνεύει και στέκεται πάνω στη σκηνή. Και φυσικά γι' αυτό και εγώ καμαρώνω και... Ναι. Εκτός από την ευχή που θα την κάνω εγώ σαν ακροατής να γίνουν τα τραγούδια 100, 200, 300 που θα πει Αλέξανδρε Μανουλίδη, η Μαρία. Εσύ, τι ευχή θα της έδινες καλλιτεχνικά? Ευχή, να μην αλλάξει ποτέ αυτό το οποίο συζητάμε τόση ώρα, αυτή την αγάπη της για το τελικό αποτέλεσμα και για την τέχνη, και να μην απομυθοποιήσει ποτέ τίποτα από τους μύθους που έχει ως καλλιτεχνική περσόνα, ώστε να έχει πάντα αυτή τη λάμψη στο μάτι του παιδικού έρωτα, ας πούμε, ναι, απέναντι στα πράγματα. Και εμένα μου αρέσει αυτό το συγκεκριμένο, το απόλυτο που έχει στον τρόπο που θέλει να γίνονται και τα πράγματα, αλλά και το πώς θα φτάσουν στον κόσμο τα πράγματα. Έχει μεγάλο άγχος γι' αυτό και αγωνία και... Είναι η καλύτερη αγωνία που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης, από το να αγωνιάς αν θα έχεις hit στο YouTube. Είναι καλύτερο να αγωνιάς για το τελικό σου αποτέλεσμα και τη σχέση σου με τον ακροατή. Και ο επίλογος της κουβέντας μου με την Μαρία είναι επειδή αυτό που θέλω να φτάσω κάνοντας αυτά τα επεισόδια και μιλώντας για ανθρώπους που αγαπάω πάρα πολύ και τους περάσαμε μαζί, είναι ότι τελικά αυτό που μένει, δηλαδή πες ότι όλα πάνε εξαιρετικά ή όλα πάνε χάλια ή όλα πάνε... Αλλά και μόνο που η μουσική έχει φέρει στη ζωή μας ανθρώπους που μπορούμε να κάτσουμε πιο ένα καφέ, μπορούμε να συζητήσουμε παραπάνω πράγματα, νομίζω δεν είναι το ταβάνι της... Σίγουρα. Και όλα να τελειώσουν εδώ, έχουμε περάσει μια δεκαετία με ωραίες αγωνίες, με ωραία τραγούδια, με ωραία live, με γνωριμίες, με χιλιαδιό. Thank you.
Η διαδικασία είναι δύσκολη, γιατί αρχικά πώς είναι να μιλάς ως φίβος δελιβοριάς που δεν λέει να γεράσεις το μυαλό μας, ξέρεις, και τον έχουμε ακόμα για έναν τύπο που τώρα ξεκινάει, για έναν περίεργο λόγο. Πώς είναι τώρα να σου ζητάνε καλή ώρα να μιλήσεις για αυτό που έρχεται, για αυτό που ήρθε μετά, για τη Μαρία Παπαγεωργίου, για παράδειγμα. Κοίταξε, αυτό που είπες, εγώ ας πούμε αισθάνομαι ότι ξεκινάω κάθε φθινόπωρο, κάθε Σεπτέμβριο. 29 Σεπτεμβρίου γεννήθηκα, κάπου 29 Σεπτεμβρίου πάμε. Σχεδιάζω πάλι ένα ξεκίνημα κάθε χρονιά. Και έτσι σε πολλά από τα ξεκινήματά μου έτυχε να γνωριστώ με κάποια παιδιά τα οποία αισθανόμουν ότι ξεκινάμε την ίδια στιγμή, από την ίδια εκκίνηση. Αυτό γινόταν επειδή εγώ ξεκίνησα δισκογραφικά πολύ μικρός, Junior. 16 χρονών ας πούμε. Ας πούμε τον... ακόμα και μεγαλυτέρους μου, όπως ο Μάλαμας ή ο Περίδης ή ο Θανάσης, ξέρω εγώ, τους γνώρισα λίγο πιο μετά. Ναι. Δηλαδή, ρε παιδί μου... Αφού. Οπότε αισθανόμουν ότι, ξέρεις, ξεκινάω ξανά μαζί τους, ξέρω εγώ. Το ίδιο έγινε και με τη Μαρία. Η Μαρία είναι ένα πρόσωπο το οποίο το βάζω μέσα σε μια χρυσή αλυσίδα, ας πούμε, που θα λέγει ο Σαββόπουλος, προσώπων. Μπορεί ως πρόσωπο να τη χαρακτηρίζει μια γλυκιά ανασφάλεια, αλλά το βάθος αυτής της ανασφάλειας είναι ότι είναι καλή σε πάρα πολλά και ετερόκλητα πράγματα. Δηλαδή, άμα την ακούσεις να πάρει μια κιθάρα και να παίξει, τι να σου πω, Tom York ή Johnny Mitchell, ας πούμε, και απ' την άλλη την δεις σε ένα... κυριακάτικο, ας πούμε, τραπέζι να τραγουδάει, ρε παιδί μου, επί τραπέζια δημοτικά, θα το κάνει με την ίδια ευκολία. Κάτι το οποίο, ενώ θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί από οποιονδήποτε άλλον ως, τι να σου πω, υπερδύναμη, υπερηρωική δύναμη, η Μαρία ακριβώς επειδή είναι ευαίσθητη και επειδή είναι καλλιτέχνης αληθινός και επειδή το παν πίσω από όλα αυτά δεν είναι η μίμηση ειδών, αλλά η έκφραση, αυτό της δημιουργεί ανασφάλεια. Της δημιουργεί μία, πώς να σου πω, ένοχη σκέψη για όλα αυτά τα είδη που ξέρει και αγαπάει τόσο καλά και που οφείλει ως καλλιτέχνης να τα συνδυάσει. Είχα την τύχη να είναι το ένα από τα email που είχα πάρει όταν ξεκινούσα να κάνω δεύτερο πρόγραμμα από τον Αλέξανδρο και τη Μαρία. Η Μαρία το είχε στείλει. Γεια σας, κάνουμε 7 καινούργια τραγούδια. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτό το mail και για το ότι όπως μπορούσα, βοήθησα τέλος πάντων. Είναι κάτι το οποίο για μένα. Η Μαρία είναι μια τύψα η οποία από ό,τι βλέπω live συγκινούμε χωρίς να έχω σκεφτεί ότι συγκινούμε εκείνη τη στιγμή. Τα δίνει και όλα. Που δεν... δίνει η ίδια. Ναι. Συγκινείται και με έναν τόσο, ας πούμε, όχι κραυγαλαίο τρόπο, αλλά με έναν τόσο εσωτερικό τρόπο που γίνεται, ας πούμε, κεράκι στη σκηνή, αναμένο και δακρύζει, που δεν το βλέπεις εύκολα αυτό. Και είναι μουσικός ερμηνεύτρια, δηλαδή χάνεις το πρόβλημα, γιατί... Οι κυρίες, κυρίες συνήθως μπροστά έχουμε μια τραγουδίστρια, μια ερμηνεύτρια, η οποία κερδίζει όλο το πατάρι, εξαφανίζει τους μουσικούς και γίνεται η φωνή αυτή. Η Μαρία γίνεται μπάντα, δηλαδή η Μαρία χώνεται μέσα στην μπάντα. Νιώθεις δηλαδή κάθε φορά ότι η Μαρία Παπαγεωργίου είναι αυτό που βλέπεις όλο. Και είναι και ένα παιδί που ασχολείται πάρα πολύ και με τον ήχο και με την αίσθηση του ήχου. Που συνήθως οι τραγουδιστές το υποβάζουν πολύ αυτό. Η Μαρία δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι. Αισθάνεται ότι η φωνή της είναι ένα όργανο που πρέπει να βρει τα σωστά όργανα, το σωστό ήχο, τη σωστή παραγωγή για να ανθίσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα ήσουν ακροατής της Μαρίας. Ναι, 100%. Δηλαδή, μα... και εκτός δουλειάς, αν δεν υπήρχε τέλος πάντων αυτός ο λόγος της γνωριμίας. 100% και θα είμαι και ακροατής, γιατί η Μαρία πιστεύω ότι έχει... πολλά βήματα και βήματα έργου να κάνει από εδώ και πέρα. Δεν εννοώ απαραίτητα δημιουργικά, ναι, αλλά οι δίσκοι της οι ίδιοι θα είναι μικρά έργα από εδώ και πέρα και το ξέρω αυτό, γιατί ξέρω την αγωνία της για τον ήχο και για το πώς, ρε παιδί μου, στείνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή, και μοιάζεται σε αυτό αρκετά. Μοιάζουμε πολύ σε αυτό. Ναι. Και στις πρώτες γνωριμίες μας μάλιστα μιλάγαμε για αυτά. Δηλαδή, παιδί μου, μιλάγαμε
πάντα καλά όταν την έβλεπα, αλλά όταν αρχίσαμε και τα λέγατε γινόμασταν παράπα. Φίλοι, άρχιζε και με ρώταγε πώς κάναμε την Καλυθέα και τι αυτό και τι μικρόφωνα, αλλά με αληθινή, με αληθινό ενδιαφέρον. Ναι. Το οποίο σου ξαναλέω δεν είναι σύνηθες για έναν άνθρωπο τον οποίο τον γνωρίζουμε ως τραγουδιστή, τον πρωτογνωρίζουμε ως τραγουδιστή. Και η Μαρία έχει κάτι, αν μπορώ να μαντέψω καλά, Φίβου Δελιβοριά, δηλαδή νιώθω ότι και η εμπορική, ας το πούμε με πολύ λάθος λέξη, άνοδος της, είναι θέμα χρόνου να γίνει μαζικά ακόμα περισσότερο. Δηλαδή νιώθω ότι έχει χτίσει ένα οικοδόμημα, μια βάση, έτσι, η οποία δεν θα κουνηθεί με τίποτα. Λέει η φίλη μας η Μάρθα η Φριντζίλα κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει ότι άμα ξεκινήσεις θέλοντας να κάνεις τέχνη, κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ εύκολο, αν το θέλεις, να κάνεις και καριέρα. Άμα ξεκινήσεις θέλοντας να κάνεις καριέρα, το σίγουρο είναι ότι πάρα πολύ δύσκολα θα κάνεις κάποια στιγμή τέχνη. Η Μαρία έχει ξεκινήσει από μικρή αγαπώντας την τέχνη, έτσι, θέλοντας πρώτα αυτό. Οπότε οποτεδήποτε το θελήσει η ίδια να γίνει γνωστότερη, να ανοιχτεί, θα είναι πολύ εύκολο για αυτήν. Να δώσουμε και στα Γρεβενά μια ευχή και ένα φιλί. Λοιπόν, φιλί μεγάλο στα Γρεβενά και να υποδεχτούν ακόμα περισσότερα γιουζουρούμ. Είμαστε έτοιμοι. Κατηγορία εξωτικών, λοιπόν. Από το πιο αγαπημένο μου εξωτικό που έχω γνωρίσει αυτά τα χρόνια. Μου γνώρισε ένα άλλο εξωτικό πριν από λίγο καιρό. Ναι. Πόσο καιρό έχει περάσει από την ωραία αυτή φάση που κάναμε στο Μικρό Παλάς? Δύο χρόνια. Δύο. Ναι. Δύο χρόνια. Πολύ σωστά. Ενάμιση. Ναι. Μέχρι το Μάιο θα κλείσουμε, λοιπόν, δύο χρόνια. Η Χριστίνα ήρθε σαν γνωριμία πιο χειραψίας και πιο κοντινή μέσω της τύπης σας που σε έχω φωνάξει εδώ να μας πεις γιατί πρόκειται, για τη Μαρία την Παπαγεωργίου μας εννοώ. Ναι. Κάναμε λοιπόν μια ιδέα που είχε έρθει πριν από λίγα χρόνια, που ήταν μια συνάντηση με πολύ λίγους μουσικούς στη σκηνή ενός θεάτρου, στο Μικρό Παλάς, όπου εκεί ξαναβρεθήκατε με τη Μαρία, έχετε βρεθεί πολλές φορές. Ναι. Και θυμάμαι ότι ο πρόλογος ήταν ότι θα ζήσετε κάτι το οποίο θα είναι το πιο ωραίο live που έχετε δει στη ζωή σας πριν γίνει. Αυτό είχα πει. Α, ναι. Δεν το θυμάμαι. Πέτυχε. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον Τζόκερ, όταν το λέω. Για πες μου, Χριστίνα, γιατί πρόκειται? Πότε τη γνώρισες τη Μαρία? Λοιπόν, τη Μαρία τη γνώρισα όταν είχα αρχίσει να κάνω τις δικές μου παραστάσεις, δηλαδή συγκεκριμένα τα δανεικά παπούτσια. Οπότε είχα αρχίσει να έχω πιο στενή επαφή με ό,τι έχει να κάνει με μουσική παράσταση, μουσικό live. Ενώ πιο στενή από την έννοια δεν ήμουν μια απλή ακροατής πια όπως ήμουν μέχρι εκείνα τα χρόνια, μέχρι εκείνη τη χρονιά. Αλλά ξέρεις, άρχισε να με ενδιαφέρει και λίγο η φτιαξιά του πράγματος. Το πώς γίνεται όλο, πώς στείνεται. Ναι, και το πώς θα μπορούσα εγώ να βρεθώ και πώς θα ήθελα να, τι μ' αρέσει, τι δεν μ' αρέσει και όλα αυτά. Και εκεί μου μιλήσαν για τη Μαρία την Παπαγεωργίου από το ραδιόφωνο.gr, που ήταν τότε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο στήριζε πολύ τέτοιες απόπειρες. Και εγώ ήμουν και ακροάτρια και καταλαβαίνεις τη σύνδεση των πραγμάτων. Έρχεται σιγά σιγά. Και το πρώτο τραγούδι που άκουσα ήταν το Αυλοθεριό του Αλέξανδρου και της Μαρίας. Μ' άρεσε τρομερά. Μ' άρεσε τρομερά αυτό που άκουγα και σαν τραγούδι και σαν γραφή και σαν φωνή. Οπότε... Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ήρθε το όνομα και το επώνυμο ως δουλειά στο αυτί σου. Ως δουλειά στο αυτί μου, ναι, και ως όψη, γιατί ξέρεις... Live μετά από το είδες, άργησες. Άργησα να δω, ναι. Στην πραγματικότητα... Δεν είδα live, ή την κάλεσα πρώτα στα δανεικά παπούτσια. Δηλαδή, ουσιαστικά το πρώτο. Όχι, την κάλεσα να είναι μέρος των δανεικών παπούτσιων. Α, γιατί... σωστά, να πάρει μέρος στην παράσταση. Ναι, γιατί αυτό που έβλεπα ήταν απόλυτα συγγενικό με έναν έμεσο, με έναν πλάγιο δρόμο. Άρα θα είναι πολύ μεγαλύτερο το σοκ που ήρθε, φαντάζομαι, στη διαδικασία πρόβας. Γιατί η μαγεία της Μαρίας είναι στη σκηνή 100 φορές παραπάνω από ό,τι να ακούσεις. Ισχύει αυτό, ναι.
αλλά επειδή είναι τόσο συγκροτημένη και τόσο κατασταλαγμένη, ναι, και τόσο σοβαρή περίπτωση και άνθρωπο και καλλιτέχνη, δεν εκπλήσεσαι ότι και στη σκηνή, ναι, είναι έτσι όπως θα είναι, έχει τέτοιο εκτόπισμα, ναι, αν έχεις κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα και η πρώτη σου επαφή είναι πάρα πολύ ζεστή, πάρα πολύ καλά τοποθετημένη, πολύ προσγειωμένη. Mm-hmm. Κάποιες φορές και το ένστικτο, βέβαια, σε οδηγεί. Ναι. Οπότε αυτή ήταν η πρώτη. Ξέρεις, πρώτα έπεσε το όνομα, μετά έγινε το κουκλάρισμα, όπως κάνουμε όλοι. Νόμιμα, ναι. Νιώθεις ότι με τους ανθρώπους που μπορούμε να τα πούμε και στη ζωή, λίγο παραπέρα, γιατί φαντάζομαι ότι τη Μαρία θα την έκανες και παρέα ναι, και ακόμα εκτός την κάνω. Εννοείται. Δουλειάς. Και στα έτσι, δύσκολα και στα εύκολα. Είναι πολύ σημαντικό το είναι πολύ πιο αξιόλογο το αποτέλεσμα όταν βρεθούμε με αυτούς τους ανθρώπους να δουλέψουμε κιόλας μαζί. Σε κάτι. Δηλαδή η εκτίμηση, η προσωπική απέναντι στον άνθρωπο και η φιλία που μπορεί να έχει δημιουργηθεί. Ναι. Μπαίνει σαν έξτρα συστατικό σε μια πετυχημένη επαγγελματική κίνηση. Θα σου πω. Νομίζω στην περίπτωση τη δική μας με τη Μαρία, επειδή και εκείνη επιλέγει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα, ναι, τα περνάει από κόσκινο πάρα πολλές φορές. Ναι. Αυτό ήταν δεδομένο, δηλαδή ήταν βέβαιο ότι θα συμβεί. Επειδή υπήρχε ακριβώς αυτό που λες από πριν. Οπότε, σαν να λαχταρούσαμε να βρεθούμε. Δηλαδή, δεν είχαμε αγωνία για το τι θα γίνει και αν θα πάει καλά, γιατί ήταν. Ναι. Σαν να μην μας ένοιαζε αν θα πάει καλά, γιατί ήταν. Το ζούσατε εσείς. Πέρα από αυτό. Mm-hmm. Θέλω να πω, ήταν τόσο. Πώς πω τώρα, τόσο αναπόφευκτο το τέριασμα, ναι, και τόσο ωραία η σκυτάλη και, ναι, το πινκ-πονκ που γινόταν στις πρόβες με τα τραγούδια και με τις ιδέες και το τι θα μπει εκεί, τι θα μπει εκεί, όχι να βγει αυτό, μήπως αυτό να δέσει με αυτό και να κουμπώσει. Είσαι και εσύ ψήρας, έτσι όπως είναι η Μαρία σε αυτά. Ναι. Είσαι και εσύ. Άστα. Πολύ άσχημα. Οι μουσικοί ζουν οπότε, όλοι. Ναι. Οπότε εκεί ταιριάξαμε πάρα πολύ. Δηλαδή λέμε, ναι, αχ, τι ωραία. Τι ωραία. Ναι. Σε αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη ανακούφιση και πάρα, ναι, πολύ μεγάλη ευτυχία να υπάρχει τέτοια λεπτότητα και τέτοια τελειομανία. Άρα είμαστε σίγουροι ότι θα ήσουν και φίλοι της, ό,τι και να υπήρχε ως δουλειά, ως επάγγελμα, ναι, αλλά θα ήσουν και ακροάτρια. Ναι, οπωσδήποτε. Τελεία. Χωρίς να υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Κοίτα, συναδελφικός. Η Μαρία συνδυάζει. Ναι, μα έτσι ξεκινάει. Ναι. Μα δεν μπορεί να υπάρξει συναδελφικός αν δεν υπάρξει. Σωστό. Μια ακρόαση που να σε γεμίζει και να σε. Ακριβώς, ναι, δεν γίνεται. Εγώ δεν μπορώ δηλαδή. Ναι. Τώρα τι γίνεται. Η Μαρία είναι ένας πολύ ευαίσθητος και πολύ ώριμος άνθρωπος ταυτόχρονα. Ένας καλλιτέχνης με ακατάπαυστη σκέψη και ακατάπαυστη αναζήτηση. Είναι τόσο υπεύθυνη σε αυτό που αναλαμβάνει και σε αυτό που θέλει να βγάλει προς τα έξω και στην πρόβα και σε αυτό που συμβαίνει επί σκηνής, που στον ακροατή και στον συνεργάτη δημιουργεί μια πολύ ωραία ασφάλεια, mm-hmm, και πολύ ωραία ησυχία. Όπου αυτό, αν το έχεις και ως ακροατή, θέλω να πω ότι αυτό το προσφέρει και όταν πας να την ακούσεις και να τη δεις. Ναι. Οπότε, είναι πολύ ωραία που, ναι, ναι, σε υποδέχεται, mm-hmm, σε ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ δουλεμένο, πάρα πολύ ειλικρινές και πάρα πολύ εκτεθειμένο ψυχικά. Ναι. Ξέρεις δηλαδή ότι εκεί θα νιώσεις ζεστά. Ζεστά. Ναι, θα νιώσεις ωραία, θα νιώσεις καλά. Αν σ' αρέσουν τέτοια πράγματα. Και αναφεθείς εξ αρχής, ναι. Δεν νομίζω να έχει πολλούς τέτοιους. Αν έβγεις στο τραπέζι, κούκλα μου, γλυκιά, δεν θα το. Κουβεντιάζα με τη Μαρία ότι η επιτυχία τελικά η πιο μεγάλη από τους αριθμούς των εισιτηρίων που μπορεί, ναι, να είναι μέσα, είναι ότι όποιος και να είναι ο αριθμός των εισιτηρίων, μακάρι να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος γίνεται, ναι, έτσι, ναι, αλλά είναι το να νιώθεις ότι όταν ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή, αυτοί από κάτω έχουν έρθει για τον ίδιο λόγο που έχεις ανεβεί εσύ εκεί πάνω. Αυτό νομίζω πλέον είναι κατεκτημένο πλέον. Η Μαρία το έχει καταφέρει, ναι, δύσκολα, ναι, με κούραση πολύ, ναι, αλλά πλέον το ότι μπορεί να ανέβει στη σκηνή και από κάτω να κλειδώσουν μάτια και αυτιά, ναι, και να πούνε είναι ο λόγος που είμαστε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ σπουδαίο τελικά. Ναι, είναι, ναι, πάρα πολύ σπουδαίο. Πριν της δώσεις μια ευχή, να πω ότι να γυρίσω πάλι στο ένα ντουέτο θα φέρει την άνοιξη, τον λόγο που σας γνώρισα. Ναι. Ότι ενώ μπορούσα να κάνω άλλα και άλλες παραστάσεις, ήσασταν η πρώτη τελευταία παράσταση, ναι, σε αυτή την ιδέα, ήμουνα τόσο τίγκα από περηφάνεια και από ενθουσιασμό και από συγκίνηση, που αυτό κατάφερα να το βάλω μέσα σε μια ιδέα, ναι, τη συνάντησή σας, που δεν έκανα κανένα άλλο μετά. Δηλαδή είπα ότι τώρα αυτό όποιος το δε. Ναι, ναι, ναι.
Και ναι, επειδή τη το είπα, ναι. Να το πω και σένα. Και θέλω να δώσεις και μια ευχή στη φιλενάδα σου τώρα, που θα σε δει. Αγαπημένο μου πλάσμα, σου εύχομαι να είσαι πάντα ελεύθερη, τόσο ελεύθερη όσο είσαι τώρα και πάντα τόσο τολμηρή όσο είσαι τώρα και να πατάς πολύ γερά στα πόδια σου όπως κάνεις, ακόμα κι αν για τους υπόλοιπους φαίνεται ότι ύπτασε, και να έχεις υγεία και πολύ αγάπη και ομορφιά. Ρακίλ, Ρακίλ, γιατί είσαι έτσι μαλλί, αγάπη μου, κάτσε τα καρπάκια σου. Γιατί είναι, είναι η κεραία μας, περίμενε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα έφτασα. Γεια σας. Γεια σας. Κυρία Παπαγεωργίου. Μετά από αυτή την τηλεοπτική μας συνέβρεση, δεν θα μπορεί να συμβεί κάτι άλλο. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι να πάω εγώ σε ένα ωραίο νησί και να έρχεσαι να σε ταΐζω και να σου μαγειρεύω. Ενώ τα έχουμε κάνει όλα πια, μας έμεινε μόνο αυτό. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο, το απόγειο. Η ταράτσα, τι άλλο να μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές φορές έχουμε πει και σε ανθρώπους που έχουν βρεθεί σε συνεντεύξεις και σε live την προϊστορία της σχέσης, η οποία είναι πάρα πολύ ρομαντική και την έχω πει και προσωπικά και την έχω πει και γενικά ότι είναι ένα από τους λόγους που είμαι πολύ περηφανός που έχω κάνει ραδιόφωνο, που νιώθω πολύ καλά με τον εαυτό μου όταν με ρωτάνε «Εσύ τι έχεις κάνει, έχεις, ξέρω εγώ, βοηθήσει κανέναν άνθρωπο, έχεις παίξει τραγούδια κάποιου ανθρώπου». Και κυρίως έχω πει ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω βρεθεί μπροστά στο ταξίδι πολλών ανθρώπων που είμαι πολύ περήφανος που τους έχω γνωρίσει. Και αυτή εδώ η εκπομπή γίνεται για αυτό το λόγο. Για κάποιους ανθρώπους που γνώρισα μέσα από τη δουλειά, εγώ τους νιώθω φίλους μου και τους νιώθω ότι τους αγαπάω πάρα πολύ. Και μεταξύ μας η σχέση μας τον τελευταίο χρόνο που τσακωνόμαστε πάρα πολύ συχνά μου έχει αποδείξει ότι τελικά όντως είμαστε φίλοι. Γιατί άμα δεν τσακωθεί με τον φίλο σου και μετά από δύο εβδομάδες είναι όλα καλά, δεν είναι φιλία. Και ήταν είναι και συνεχίζει να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Και γενικά, πριν φτάσω σε σένα, θα σου πω ότι επειδή είσαι από τους ανθρώπους που δεν χρειάζεται να ρωτήσω, αλλά νομίζω ότι και εσύ ίδια θες να ζήσεις μια πολύ όμορφη ζωή. Και μέσα σε αυτή, okay, είναι και αυτό που κάνεις και η μουσική σου, είναι και η καριέρα σου. Αλλά κυρίως νομίζω ότι στόχος σου είναι να είναι μια ωραία ζωή. Όσο μεγαλώνεις και όσο μπαίνεις σε αυτό το ταξίδι πολύ πιο επαγγελματικά, ας το πούμε, τα καταφέρνεις. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τον επαγγελματισμό μάλλον, έτσι νόμιζα τουλάχιστον, ότι όσο πιο επαγγελματίας γίνεσαι, κάποια κουτάκια μπαίνουν στη θέση τους ή κάποια πράγματα λειτουργούν, δεν το είδα να συμβαίνει από αυτό. Ναι. Ενώ ότι αν είσαι συνεπής στη δουλειά σου ή δεν είσαι συνεπής, είσαι αυθόρμητος ή παρορμητικός, έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποια θα αποδώσουν, κάποια δεν θα αποδώσουν. Αυτό που θέλω να δουλεύω είναι πώς θα απολαμβάνω την κάθε μου επιλογή περισσότερο. Ναι. Πώς θα πηγαίνω με χαρά που πηγαίνω. Χωρίς να προσδοκώ. Βέβαια, προσδοκώ από πράγματα, αλλά χωρίς να προσπαθώ να ορίσω εγώ και να ελέγξω τι θα μου φέρει σήμερα η συνάντησή μας ναι, ή ναι, ναι. Το live αύριο ή οτιδήποτε. Και νομίζω είναι αυτό που είπες, ότι μέσα στον χρόνο μένουν ανθρώπινες σχέσεις και όποια καλλιτεχνία έχεις αποδώσει. Είναι η περιουσία μας ο Σταύρος, ο Αλέξανδρος, που δεν θα τους γνωρίζω αλλιώς και θα σου μείνουν για πάντα, φαντάζομαι, έτσι. Ναι. Οφείλω να σου πω ότι δεν ήμουν τόσο ανοιχτή παλιά. Ήμουν πιο απόλυτη και στις σχέσεις μου και στη μουσική και σε όλα. Ναι. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που λες και πολλοί ακόμα. Και πολλοί ακόμη, βέβαια. Ναι. Ναι. Ακόμα και πώς γνώρισα εσένα και πώς συναντηθήκαμε και πώς συναντηθήκαμε σήμερα είναι πολύ διαφορετικό. Ευτυχώς, Παναγία μου. Ναι. Μας κάνει καλό λίγο δηλαδή, έτσι. Πολύ. Η Μαρία που είχε στείλει τότε email σε έναν τύπο για να την ακούσει, είναι περηφανή για την Παπαγεωργίου τώρα. Ωραία ερώτηση. Περήφανη για που σε πήραν, ίσως. Περήφανη για την Παπαγεωργίου τώρα, για τη Μαρία που έχει γίνει τώρα. Ναι. Δηλαδή ήταν το όνειρό της να γίνει κάπως έτσι αυτό το ταξίδι και να έχει φτάσει μέχρι εδώ, τώρα που μιλάμε, και έχει να φτάσει ακόμα και σε άλλα λιμάνια και σε άλλους σταθμούς. Να σου πω αλήθεια. Τότε που σε γνώριζα, πίστευα ότι κάποια πράγματα θα έρθουν πολύ πιο εύκολα. Όχι χωρίς μόχθο, αλλά ναι. Ότι θα λειτουργήσουν κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα και με στεναχωρούσε. Τώρα λιγότερο, τότε πιο πολύ, ναι. Που κάποια πράγματα που αντικειμενικά αξίζαμε ως και ως γενιά και ως άνθρωποι κτλ. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορούσαν ποτέ να φτάσουν στην αγκαλιά μας και να τα ξαναπροσφέρουμε πίσω, ας πούμε. Από την άλλη, είδα κάποιες προσωπικές μου καταξιώσεις, καταξιώσεις μέσα στο δικό μου, στη δική μου ψυχή, ας πούμε, ναι. Που ήταν πολύ διαφορετικές από αυτές που πίστευα ότι ήθελα. Ναι. Άλλες σχέσεις από αυτές που ήθελα. Ναι, 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 ναι.
άλλες μικρές ή μεγάλες νίκες από αυτές που νόμιζα ότι ήθελα να διεκδικήσω ναι. σε αυτόν τον αγώνα, ας πούμε. Ναι. Και νομίζω ότι και τώρα, επειδή ξέρεις, καμιά φορά όταν διδάσκω ή συζητάω με τα παιδιά που είναι πιο μικρά κτλ., νιώθω μια υποχρέωση να πω ότι μην χάσεις χρόνο σκεπτόμενος αυτό. Ή δεν θα σου πω ότι θα λειτουργήσει, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι λειτουργεί, αλλά νομίζω ότι ξέρω πια τι δεν λειτουργεί. Αυτό, οπότε ναι. μην χάσει χρόνο. Πήγαινε με ανοιχτά παλιά εκεί. Ναι. Αυτό. Μου απάντησε και στην ερώτηση που είχα να κάνω σχετικά με την Παπαγεωργίου, την τώρα πόσο αναπολύει και πόσο στα μάτια βλέπει τη Μαρία την τότε. Δεν αισθάνεσαι ότι την έχεις παραβάλει νερό στο κρασί της? Όχι, καθόλου. Καθόλου. Ούτε καν. Ναι. Την ευχαριστώ. Ναι. Μου είμαστε πολλά, αλλά δεν την αναπολώ. Δεν έχω μια νοσταλγία για κάτι, για μια θεότητα, για κάτι που είχα. Κατάλαβα. Ήμουν κλειδωμένη όταν ξεκινούσα. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδί από τα Γρεβενά. Ναι. Ακόμα είμαι. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Αλλά στην Αθήνα μου πήρε πολλά χρόνια να βρω ισορροπίες. Από το να πώς θα μιλήσω στον Πάνο Σουρούνη που ακούω την εκπομπή του και μου αρέσει πριν 10 χρόνια, ας πούμε, ναι. μέχρι το πώς θα προσεγγίσω τον άνθρωπο που βρίσκεται από την κάμερα τώρα ναι. ή τα παιδιά που βρίσκονται εδώ πίσω, τι θα πούμε μετά. Ναι, κατάλαβα. Τι ναι, την ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσε. Έχουν μιλήσει οι φίλοι σου για σένα και θα τους δεις, δεν τους έχεις δει. Θα τους δεις όταν θα παιχτεί το επεισόδιο. Ναι. Εγώ για να το τελειώνουμε, γιατί είναι ο επίλογος στον οποίο εγώ μιλάω παραπάνω από αυτό από εσάς, γιατί προσπαθώ να σας πω και εγώ αυτά που θέλω να πω για εσάς. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω αναλύσει το πόσο περήφανος είμαι για σένα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχω πει σε όλο τον κόσμο το πόσο φαν είμαι για σένα και επί του προσωπικού αλλά και από το μικρόφωνο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Η Μαρία που γνώρισες, ξαναστρέφω την ερώτηση. Η Μαρία... Όταν με γνώρισες, Μαρία τι θα ήθελες να δεις μετά από 10 χρόνια και τι είδες? Η Μαρία που γνώρισα έχει καταφέρει σε όλα τα live που βλέπω κάθε χρόνο, γιατί έχω να σου πω επίσης και δεν τρέπομαι να το πω, αλλά αν υπάρχει ένα live το οποίο στάνταρ θα πάω κάθε χρόνο που θα παίζει, θα είναι το δικό σου. Έχω χάσει πάρα πολλά live δηλαδή άλλων που δεν νιώθω ότι έχω λόγο να πάω. Κάθε φορά στο μισάρο λέω πώς γίνεται βάλτε μπιπ, να συνεχίσεις να συγκινήσει με κάτι το οποίο στο κάτω-κάτω το έχεις δει, το έχεις ξαναδεί, το έχουμε αναλύσει, είναι αυτή που είναι, είναι εκεί που είναι, αλλά πάντα στο μισάωρο με πιάνουν δάκρυα και αφού με πιάνουν δάκρυα, νιώθω και την περηφάνεια, χωρίς να έχω κάνει κάτι, δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα, την περηφάνεια που απλά και μόνο το έχω ανακαλύψει. Όπως και πολλοί άνθρωποι που έρχονται ακροατές σου και σε αγαπάνε τόσο πολύ. Και νομίζω και εσύ το νιώθεις για άλλους ανθρώπους που πας στα live τους και τους ακούς. Αισθάνεσαι ότι είναι δικό σου αυτό, ναι. χωρίς να είναι τίποτα δικό σου. Είναι και... ένα θεμητό μέσα στη μουσική αυτό, είναι και πολύ ενδιαφέρον. Επειδή κλείνουν και 15 χρόνια, κλείσαν και 15 χρόνια ραδιοφώνου, αν κάποιος μου τσαμπουκαλευτεί και μου πει άσε μας ρε Σουρούνη, πες μας τι, που και πώς, η ιστορία η δική σου θα είναι η πρώτη που θα πω. Και σ' αγαπώ, και σένα σ' αγαπώ πολύ, αλλά δεν παντρεύομαι τελικά από ό,τι φαίνεται. Και έχουμε ακόμα άλλα 15 χρόνια. Εκτός του ότι έχουμε τσακωθεί και τσακωνόμαστε συχνά και τα φτιάχνουμε μετά, για μένα το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να πάει μια φιλία παραπάνω, παραπέρα και να την κάνει επίσημη, είναι το να σου έχει μαγειρέψει ο άνθρωπος που είναι φίλος σου. Και επειδή εσύ αυτό το έχεις κάνει, το έχουμε λύσει και αυτό. Δεν το έχω κάνει εγώ αυτό σε σένα. Έχουμε άλλα 15 χρόνια μπροστά μας για να το κάνεις. Σ' αγαπάω πολύ και πολύ σ' αγαπάνε και οι φίλοι σου που μιλήσανε. Και αυτά. Και σένα σ' αγαπάω. Εντάξει. Πάει αυτό. Αυτό ήταν. Τι ωραία. Εντάξει. Κρίμα.